μας. Μπαίνει. Ένα ξανθό. Πώς το λένε, Άγγελος. Άγγελος ξανθός, ξανθό αλλιώς. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Να πω την αλήθεια για την αμαρτία μου, περίμενα να ακούσω άλλο. Κάνω λαϊκό, κάνω λίγο λαϊκό. Ξέρουμε τι τραγουδάει η Νικόλινα, αλλά περιμέναμε το ελληνικό. Και πάγαμε πλάκα. Υπέροχη δουλειά. Σου πάει πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στους καλλιτέχνες. Αν αυτό που τραγουδάνε το υποστηρίζουν, εσύ καρδούλα μου είσαι μια απτασία. Πολύ ωραία. Μας άρεσες πολύ τα κόρτσια, δεν ξέρω τι κάνουν. Ναι. Εγώ μόνο που δεν το ήξερα, γιατί με τα αγγλικά δεν είμαι πολύ καλή. Ειδικά στα κομμάτια. Αλλιώς σε σηκώνομαι. Δεν το έχω πάντα, δεν σηκώνομαι. Είναι πολύ, πολύ καλή. Δεν μπορούσαμε την πλαισίωση. Νικόλινα. Νικόλινα είναι για να τη βλέπει ο κόσμος να την απολαμβάνει όπως την απολαμβάνει κάθε βράδυ στον Μπαρμπαρέλα. Αυτό ήθελα. Πού είσαι, με ποιους είσαι, πώς περνάς, πόσο θα μείνετε εδώ. Είμαι στο Μπαρμπαρέλα με την Δέσποινα Λιβύη και τον Γιώργο Αξά. Μέχρι το σημείο εκείνο που θα αποφασίσει το σχήμα ότι θέλει να μείνει. Θα το υποστηρίζει ο κόσμος. Θα μείνω εκεί. Πάτε καλά. Ναι, πάρα πολύ. Και βλέπουμε και πλάνα. Νικολινάκι μου, ναι, από Νικολίνα, την Μπαρμπαρέλα που εμφανίζεσαι. Εμφάνιση είδες, παπά. Ναι, είναι πολύ σεξι την εμφάνιση. Έχω πάει δύο φορές, έχω να πώς καταφέρνετε και σηκώνει τόσο κέφι στο συγκεκριμένο μαγαζί. Νικολίνα, εσύ εδώ. Εδώ πέρα όχι, εδώ πέρα είναι μια φιλενάδα μου που τραγουδάει και συνεργάτη διαλύει. Προσπαθούσα να δω, δεν βλέπω εγώ όμως. Διπλανή με ένα μαύρο ναι, θα δω σε λίγο. Ναι. Πες. Είναι ωραίο το κέφι. Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα υποστηρίζουν από πάρα κάτω. Πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένας λόγος που θα πάμε τόσο καλά, πιστεύω. Ότι υπάρχει από κάτω από το κοινό έτσι, τόσο θερμή ατμόσφερα. Εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι μισή Φιλανδέζα, μισή Ελληνίδα. Έτσι, δεν μου κάνει. Γι' αυτό κιόλας ίσως στο post είχε βγει. Και η προφορά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί πολλοί Έλληνες τραγουδιστές το έχουν δοκιμάσει. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι τα κάνανε σαλάτα. Εσύ έχεις πολύ ωραία προφορά. Να μην πάει προς το σαλάτα το δικό μου. Καθόλου, καθόλου. Γιατί είσαι πάρα πολύ καλή. Αυτό λέμε ότι μας έκανε εντύπωση. Τα επόμενα σχέδιά σου σκοπεύεις να. Σύντομα θα βγει μια νέα δουλειά, δικιά μου, ένα νέο CD single, πολύ σύντομα. Ακόμα δεν έχω ξεκινήσει να το δουλεύω, αλλά πάρα πολύ. Σε λίγο καιρό, πιστεύω, κατά τα Χριστούγεννα ξεκινάει η δουλειά. Είναι το κομμάτι που ακούσαμε. Όχι, αυτό έχει ήδη βγει, ναι. Αυτό κυκλοφόρησε στο εξωτερικό. Πόσο τραγούδια είναι? Είναι τραγούδι και 5 single. Ωραία. Τα οποία είναι remix. Ναι. Όλα. Αυτό που ακούσατε είναι το κυρίως κομμάτι. Έχει βγει στο εξωτερικό, πόσο καιρό έχει? Βέβαια. Έχει πολύ καιρό, βασικά πολύ καιρό, μισό χρόνο σίγουρα. Πώς έχει πάει εκεί? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αλήθεια? Ναι, 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 πάρα πολύ είναι καλά. Είναι χορευτικό, μέσα στα κλαδεβλές μας έχει ανεβάσει ήδη. Πολύ ζωντανό κομμάτι. Ορίστε. Πολύ ζωντανό κομμάτι, συγχαρητήρια για την επιλογή σου, δηλαδή. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά και εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Άρα λοιπόν μέχρι τα Χριστούγεννα νέο CD single, νέα δουλειά. Τώρα Μπαρμπαρέλα, όποιος θέλει να απολαύσει την γλυκιά Νικολίνα. Η οποία και είναι και όμορφη, έχει και μαλλούρες, έχει και κίνηση, έχει και φωνάρα. Ευχαριστώ. Πακέτο ολόκληρο που δύσκολα το έχουν σήμερα Έλληνες καλλιτέχνες. Αφροδίτη, εγώ λέω να πάμε. Εγώ έχω πάει δύο φορές. Εσάς περιμένω να έρθει. Θα πάμε όλοι και την κοιτά μόνα πλέον. Η Κυριακή είναι πιο νωρίς. Μου έρχονται μηνύματα. Ναι, στο ναι, ναι. Κυριακή 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα. Τα παρακόμενα Μπαρμπαρέλα. Λοιπόν. Νωρίτερα για αυτούς που θέλουν να κοιμηθούν νωρίς, γιατί Δευτέρα έχουν δουλειά. Έτσι. Γιατί Δευτέρα πρωί έχετε ξύπνημα, αλλά δείτε εμάς. Νικόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, όλα επιτυχίες.